Καλησπέρα guys μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, έχω λιώσει το Zeroland. Πήγα και έκανα αρκετό mine να μαζέψουμε κάποια υλικά και προσπάθησα να βρω το μέσα biome που το είχαμε χάσει. Δεν γνωρίζαμε που ήταν ακριβώς το Nether, γιατί για κάποιο λόγο χάθηκε η σκαλίτσα που είχαμε φτιάξει. Και αποφάσισα να πάω να το βρω. Το βρήκα και εκμεταλλεύτηκα λίγο τις ιδιότητες του Nether. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Για να καταφέρουμε να σκαρφαλώσουμε αρκετά ψηλά στο MCMMO, πήγα στο Nether με Efficiency 5 pick και άρχισα να σπάω πάρα πολύ. Πώς το λένε, Netherrack. Το Netherrack, όπως γνωρίζετε, σπάει πάρα μα πάρα πολύ εύκολα με Efficiency 5 και μπορείτε να μαζέψετε πάρα μα πάρα πολύ εύκολα XP στο MCMMO όσον αφορά το mining. Επίσης, ανέβασα το Herbalism και ο τρόπος είναι με τις φάρμες μας. Είχα ξεχάσει εδώ πέρα ότι μπορώ να εκμεταλλευτώ τις φάρμες για να ανεβάσω το Herbalism. Οπότε το πιο easy μπορούσα να κάνω είναι να μην χρησιμοποιήσω το αυτόματο σύστημα για να σπάει τα crops εδώ. Οπότε πήγα εδώ πέρα και κάνω αυτό το πράγμα. Αρχίζω και μαζεύω όλα τα πράγματα. Και βλέπετε ότι ανεβαίνουμε skill level, ανεβαίνει το level μας. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τους σπόρους μας ώστε να μαζέψουμε τα απαραίτητα XP, να ανεβούμε στο MCMMO και ναι, να τους περάσουμε λιγάκι όλους. Το κατάφερα, έχω περάσει τους πάντες νομίζω, συν το ότι έλειωσα και πάρα πολύ στο spawner του Haki. Θυμάστε την προηγούμενη φορά στο Q&A που πέθανα εκεί πέρα με τα ζόμπια και τη λάβα. Νουμπιά τελείως. Αλλά it's ok, συμβαίνουν αυτά. Ήμουν αφοσιωμένος στο Q&A, δεν πρόσεξα, έχασα. Όπως και να έχει το θέμα, αποφάσισα να ξαναπάω. Έλειωσα παιδιά στο spawner. Φανταστείτε ότι η ώρα είναι 12 το μεσημέρι που βγάζω αυτό το επεισόδιο και είμαι στον Zeroland από τις 7 το πρωί. Ναι, 7 η ώρα έφυγε Άννα για τη δουλειά και μιας και ο μικρός κοιμόταν, βρήκα την ευκαιρία και εγώ να λιώσω. Οπότε έκανα πάρα πολλά πράγματα που ήταν αρκετά grindy ώστε να τα κάνω rec, γι' αυτό αποφάσισα να μην τα κάνω γιατί είναι αρκετά σπάσιμο. Και ναι, ανέβηκα αρκετά στο MCMMO μπορώ να πω και θα σας δείξω σε λίγο περί τίνος πρόκειται. Πάμε να πάρουμε και τα υπόλοιπα, να ανεβούμε και άλλο στο Herbalism. Ωραία, εδώ έχουμε πατάτες και καρότα. Ανεβήκαμε κι άλλο, είδατε πόσο easy ανεβαίνετε level εδώ. Αν έχετε δηλαδή μεγάλες φάρμες, τις εκμεταλλεύεστε στο έπακρο. Είδατε, μόνο αυτή τη φορά πήρα 3 level. Φανταστείτε τώρα να κάνεις αυτή τη δουλειά από το πρωί. Επίσης ότι όταν, πώς το λένε, τι ήθελα να πω τώρα, αποσυντονίστηκα, αυτά παθαίνω συχνά πυκνά. Τέλος πάντων, οι φάρμες και τα crops, επειδή έχουμε τα torch γύρω γύρω, ανεβαίνουν πάρα πολύ, φιλτρώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε φανταστείτε ότι κάθε 5-10 10 λεπτά, 1 τέταρτο έρχομαι και κάνω farming. Δεν τα κάνω σωστά. Εδώ πέρα είναι οι πατάτες, πρέπει να κάνω την ίδια βλακιά και πάνω. Όχι, καρότα έχω εδώ έτσι και εδώ πατάτες. Ωραία, άρα εδώ το είχα κάνει σωστά. Πάμε να βάλουμε και τις υπόλοιπες πατατούλες και μετά βάλουμε και τα καροτάκια μας. Οπότε και ανεβαίνουμε level και προσέχουμε και τις σοδιές μας εδώ. Και σκέφτομαι σήμερα να κάνουμε το εξής. Να πάω end. Θα πάω end παιδιά. Θα δω τι ender pearls έχουμε. Θα προσπαθήσω να μαζέψω και κάποια εκεί, ώστε να πάω να... μήπως βρω κανένα... πες το.
Έλα μωρέ, τα cities, τα end cities, ώστε να μπορώ να μαζέψω κάποια ελίτρας για να τα δώσω στα παιδιά εδώ στο Zero Land. Δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα, νομίζω θα τους αρέσει η ιδέα. Εντάξει. Okay. Έλα. Βασικά πρέπει να επεκτείνω τις φάρμες μου. Θα σκάψουμε κι άλλο κάποια στιγμή μέσα στον τοίχο ώστε να μπουν και οι υπόλοιπες. Αυτό το hole θα το αφήσουμε εδώ πέρα. Εδώ μεταξύ θέλω να πάω για το, στο end επίσης για να βρω mending. Το mending είναι το enchant εκείνο το οποίο δεν μπορείς να το να το πάρεις από enchant table. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το βρεις. Συνήθως υπάρχει στο end και υπάρχει και σε κάποια mineshaft. Στο end το βρίσκεις πιο εύκολα. Έχουμε και άλλα δύο interpel εδώ. Στο end το βρίσκεις πολύ πιο εύκολα στα end cities. Αν και είναι επικίνδυνο, θα χρειαστεί να πάρω μαζί τα ελίτρα, ώστε σε περίπτωση που πέσουμε σε στα mob αυτά, πως λέγονται τα sucker, πως λέγονται αυτές οι φυλακίες που σε κάνουν και πετάς, να μπορέσουμε να πετάξουμε σε περίπτωση που μας αφήσει από κάπου ψηλά, έτσι. Νομίζω ότι είναι καλή στρατηγική αυτό, ώστε να μην κινδυνεύουμε καθόλου. Λοιπόν, θα κάτσω εγώ να δω, να ψάξω όλα μου τα chest, να δω αν έχω καθόλου άλλα interpels και επιστρέφω. Παιδιά, sorry, ήμουνα σε... είχα mute τόση ώρα, προφανώς εσείς τα βλέπατε τώρα ένα timelapse. Αλλά okay, είμαστε end, ψάχνω να βρω end city. Θα κάνω μια ψαχτική εδώ τριγύρω και επιστρέφουμε. Ναι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, και φτάσαμε στο end city, βρήκαμε το πρώτο μας end city. Παιδιά, εδώ πρέπει να είμαστε... Αρχίσαμε. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί γιατί έχουμε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα τα οποία σε κάνουν και πετάς, αλλά απ' την άλλη σε βοηθάνε να ανέβεις. Μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτά τα πράγματα ώστε να ανέβεις και να πας εκεί που θες. Ωραία, θα πάρουμε και αυτά εδώ τα end road. Τα θέλουμε. Ωραία. Καλά, πάλευε εσύ από μόνος από κάτω. Εγώ πάω πάνω, φίλε, εγώ πάω πάνω. Πες μου ότι είναι το end seat που είχα έρθει εγώ και βρήκα τα δικά μου. Please, να μην είναι αυτό. Μπρρ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 ρ
στο parkour, οπότε ναι, υπάρχει μια περίπτωση να στο τσάκιστο. Κάτι πήρα, δεν ξέρω τι πήρα.
Μπορείς να τα κάνεις reflect. Χαχα. Θα πέσουμε, θα πέσουμε, θα πέσουμε. Όχι, μας χτυπάνε ακόμα, οπότε ανεβαίνουμε ακόμα. Σοβαρά τώρα. Σόφα. Πρέπει να είναι ανοιχτός. Οκ. Nice. Μάν μου. Be careful, έτσι. Άντε μου να είναι. Πάω πάνω. Δεν με πέτυχε πάλι καμιά τέτοια ιδέα. Μπλια. Το μεταξύ κάνουν σαν να θέλουν να ξεράσουν, κάνουν κάπως. Γεια σας. Wow. Άνοιξε. Ψόφα. Αυτά όμως συνεχίζουν και υπάρχουν. Ωραίος. Ανεβάζουμε και το archery, έτσι. Και damage δεν... Armor είναι χαμηλά, κάτι μας έσπασε, νομίζω. Μας έσπασε κάτι, α όχι, φοράω το... Ναι. Κοίτα, θα μπορούσα για τώρα να βάλω αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει έντερμαν εδώ. Πρέπει να βρούμε πλοίο βασικά. Πρέπει να βρούμε πλοίο. Εγώ συνεχίζω το ψάξιμο. Μη με κάνεις να πετάω, please, please, please. Έχω υψοφοβία, πουλάκι μου. Ανέβασε με εδώ, ανέβασε με εδώ, θέλω να ανέβω εδώ. Μπράβο. Πέσε, μπράβο. Αυτό το θέλουμε. Το θέλουμε. Εννοείται ότι αυτά τα μαζεύουμε. Είναι μεγάλο κόμπλεξ. Άνοιξε μου. Μπράβο. Έκανε teleport, σοβαρά τώρα. Έκανε teleport. Σόφα. Μην ξανακάνεις με ένα teleport. Άι. Ζαγάρ. Πρέπει να... Κάπου πρέπει να έχει πλοίο. Πώς θα πάμε εκεί απέναντι. Ελίτρα! Τα έχω μαζί μου, τα έχω μαζί μου. Τυχώς τα πήρα. Τα πήραμε τα ελίτρα! Αόλε! Γκλίτσαρα. Λοιπόν, κάτσε ξαναβάλουμε το... αυτά τα θέλω. Αυτά τα θέλω, πάρα πολύ όμορφα. Και εκεί μέσα τώρα για να μπούμε, θα αναγκαστούμε να το σπάσουμε. Okay. Έπεσα. Τι νουμπάς. Έλα. Χαχα. Δεν μου κάνετε τίποτα, ρε. Να φάμε και λίγο. Μας κάνει λίγο damage. Πάλι καλά που είναι λίγο το damage, παιδιά. Μην με κάνεις να κάνω fly. Ναι, πώς πάμε πάνω τώρα. Δεν έχει landers εδώ. Τι φάση. Τι φάση, ρε μάν μου. Πώς θα ανέβω εγώ πάνω. Μπλαχ. Λες και ξερνάει, δεν κάνει. Όχι, έχει από την άλλη πλευρά. Δεν πειράζει. Μας βοήθησε το παλικάρι μας εδώ. Να ανεβούμε. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Είδατε πόσο χρήσιμα είναι. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σαν ασανσέρ αυτά τα πράγματα. Αλλά κάπου εδώ μου λέει ότι θα πέσουμε. Όχι. Σοβαρά τώρα. Αυτό είναι το rage. Είναι πολύ rage ο φάση. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Θα με ανεβάσει κι άλλο ή θα πέσω πάλι και θα σε βρίζω. Στο τσακ πρόλαβα, ρε. Στο τσακ πρόλαβα. Κοίτα, θα μπορούσαμε να πάμε και από την απέξω πλευρά. Να κάνουμε ένα πίλαρ, αλλά... Μαζέψω μπλοκ να κάνω πίλαρ, αλλά... Οκ, ας το διασκεδάσουμε λιγάκι, γιατί όχι.
Λοιπόν, παιδιά, Ark. Δεν έχω γράψει ακόμα, αλλά θα γράψω πολύ σύντομα. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Ανεβάστε με. Εμείς θα τρώμε για να μην πεθάνουμε. Και αυτοί θα μας ανεβάσουν ψηλά. Nice. Nice trick. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχουμε βρει ακόμα τίποτα. Σοβαρά τώρα, με ανεβάζεις κι άλλο πάνω. Είναι γεμάτο ρε, είναι γεμάτο. Ψόφα. Τίποτα, δεν έχει ούτε εδώ τίποτα. Τι φάση. Τι φάση ρε μάν μου. Έρχομαι ρε. Έρχομαι, το νου σου. Α, βλέπω τσέστ, βλέπω τσέστ, βλέπω τσέστ. Αφήστε με κάτω ρε. Πάμε κάτω. Έχει τσέστ εδώ. Ναι, 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 ναι. Diamonds. Αυτό τι είναι. Okay, θα δούμε τώρα τι είναι αυτό. Breaking. Έλα, έκανα frostwalk και δεν έχει. Πω. Efficiency. Mending. Okay. Ωραία. GG. Λοιπόν, guys, δεν βλέπω αυτό το city να έχει πλοίο. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάω να ψάξω αλλού. Πόσο τα αγαπάω τα feather falling. Δεν ξέρω πριν που είχα μιούτ παιδιά, δεν ξέρω τι ακούσατε απ' όλα. Δεν ξέρω, βασικά δεν ακούσατε τίποτα, τι λέω. Στον δρόμο δεν ξέρω που είδατε, μας την έπεσαν κάποιοι καβαλάριδες παιδιά, χαίστηκα πάνω μου σε εκείνη τη φάση. Και τώρα που θα παίζουνε ping pong με μένα ρε. Σόφα. Εσύ που είσαι. Ωραία, έτσι ανεβάζουμε και το archery. Έχω και ένα. Θέλω να πάρω το Ender Chest. Μπλα μπλα. Δεν έχω τίποτα στο Ender Chest, οπότε μπορώ να αφήσω μέσα ό,τι έχουμε μαζέψει μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το Efficiency 3. Βάλτα και αυτά. Βάλτα όλα μωρέ, βάλτα όλα να έχεις. Αυτό να αφήσουμε, αυτό να αφήσουμε. Αλλά βάλτα και τα ψάχνουμε μετά. Λουλουδάκια. Βάλει και αυτό, βάλει και αυτό. Να βιάζει λίγο χώρος. Έχω μαζέψει και άλλα Ender Pearls. Χρειάζονται. Χρειάζονται. Πάμε, πάμε. Why, γιατί να μην το πάρω. Βασικά να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν παιδιά, πάω να βρω πλοίο και επιστρέφω, έτσι. Λοιπόν guys μου, βρήκα ένα end το οποίο δείχνει να έχει πλοίο. Να το είναι εκεί πέρα. Με το που ήρθα σκότωσα κατευθείαν τα σάλκερ αυτές τις βλακίες πως λέγονται. Γιατί δεν θέλω να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Οπότε πάμε πάνω. Από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα δεν έχει άλλα. Ήταν τα μόνα στην είσοδο που υπήρχαν. Οπότε πάμε. Εντάξει παιδιά, χάσαμε πολύ υλικό στην αρχή. Λόγω του ότι είχα ξεχάσει μια το μικρόφωνο. Χάσαμε πάρα πολύ κομμένταρι. Οπότε κάποια από αυτά θα γίνουν. Πώς το λένε. Όχι ρε φίλε πάλι, όχι. Εντάξει, ανεβάστε με. Μας ανεβάζουνε. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και Ender Pearl.
Αλλά εντάξει. Δεν έχει νόημα. Έτσι κι αλλιώς μας ανεβάζουν αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι τι κάνουμε εδώ. Ωραία. Βλέπετε ότι στο end, παιδιά, στο end city δίνει πάρα πολύ πράγμα, ρε. Ωραία, πάμε να φύγουμε από εδώ. Γιατί αυτά τα πράγματα... Ωραία. Ουφ. Ωραία, από εδώ είναι. Πρέπει να πάμε στο πλοίο, ε. Φύγε! Όχι ρε φίλε, όχι, όχι. Όχι, δεν θέλω τόσο ψηλά. Πώς θα πάμε εκεί? Ω, πρέπει να φτιάξουμε... Ω, τα ηλίθια ρε. Έχουνε range από εδώ. Κάτσε και πει. Κινδυνεύουμε. Ωραία, acrobatics, τι φάση. Πρέπει να σπάσουμε μερικά blocks, να φτιάξουμε ένα είδος γέφυρας. Για να πάμε απέναντι, δεν γίνεται να πας αλλιώς. Θα φτιάξουμε τώρα με ό,τι μπλοκ έχουμε. Θα φτιάξουμε μια γεφυρούλα. Θα πάρουμε ένα δεύτερο ζευγάρι λίτρα και θα τα αφήσουμε. Αν μπορώ να βρω και παραπάνω, δηλαδή θα το ψάξω γενικώς. Απλά τώρα σας δείχνω όλη τη διαδικασία για να πάτε να βρείτε. Ω! Το ξέχασα! Το ξέχασα, φίλε! Sorry! Sorry, man μου! Δεν μπορείς να τα κάνεις και ρεφλέκτ, νομίζω. Όχι, μπορείς. Nice. Okay. Πάμε να μαζέψουμε και άλλα blocks, μωρέ. Εν τω μεταξύ, αυτό το block μου αρέσει πάρα πολύ, ρε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν και το βλέπουμε τώρα μέσα από texture pack, αλλά δεν είναι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικό στο vanilla. Let's go, let's go. Νομίζω πόσα blocks έχουμε. Έχουμε 38 stairs. Stairs όμως, ρε φίλε, stairs. Φτιάξουμε. Πάμε στην αρχή να βάλουμε και αυτά. Έχουμε βρει πολύ πράγμα, παιδιά. Πάμε τώρα και ό,τι γίνει. Αν γίνουμε αληθή για καλούς, γίναμε. Έχουμε κάποια από τα items, τα έχουμε στο τέτοιο, στο enter chest. Πώς θα τα βάλουμε τώρα τα stairs? Θα τα βάλουμε κανονικά, νομίζω. Αλλά είναι λίγο επικίνδυνο να βάλω stairs. Γιατί καμιά φορά γλιτσάρουνε. Αλλά... Okay. Είμαστε θαραλέοι. Αρκεί να μας πετύχει κανένα στάλκερ τώρα, όπως λέγονται αυτές. Γιατί μπήκε σαν άποδα πουλί μου. Θα το κάνω κι εγώ έτσι. Να μάθεις. Μην κλιτσάρεις, please. Να πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικό στο placing εδώ. Είναι stairs. Στην ουσία είναι σαν transparent block. Άντε, ρίξε μου να πάω γρήγορα. Ωραία, φύγαμε. Μην πέσουμε μόνο. Ωραία. Nice. Ουφ. Είδατε πως τους εκμεταλλευόμαστε για να πάμε εκεί που θέλουμε. Αφήστε με κάτω. Δεν θέλω άλλο. Όχι, αυτό είναι επικίνδυνο τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο, παιδιά. Είναι επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να σκοτώσω αυτό το πράγμα. Άνοιξε μου, ωραία ιδέα. Άνοιξε. Πούλο. Brewing stand. Τι έχουμε? Healing. Ας το πάρουμε, μωρέ.
Θα μου πεις να το κάνεις στο Brewingstown. Ό,τι παίρνει κανείς καλό είναι. Και εδώ πέρα λοιπόν, παιδιά, είναι το πλοίο μας, το οποίο συνήθως έχει ελίτρα. Να τα. Έκανε teleport. Έκανε teleport. Στα μούτρα σου. Ωραία. Οπότε πάμε να δούμε. Μπαμ, μπαμ, efficiency. Μπαμ, παντελονάκι. Έχουμε κάποια πραγματάκια εδώ. Και nice, ελίτρα παιδιά. Ας αφήσουμε το. Τι άλλο. Α, να βάλουμε αυτό εδώ και να πάρουμε τα λίτρα. Οπότε guys μου, αυτό είναι η αποστολή μας, να πάρουμε τα λίτρα. Εγώ θα ψάξω να βρω κι άλλα end cities. Μόλις τα βρω θα επιστρέψω πίσω και θα τα δώσω σε, ανάλογα πως τα βρω, θα δώσω σε κάποια παιδιά που ξέρω ότι θέλουν, ή θα τα βάλω σε ένα chest και θα τα πληρώσουν. Τι λέτε, να το κάνουμε έτσι? Θα δούμε πως θα το κάνουμε guys μου. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώσω την αποστολή μου, επιστρέφω στο normal map, τέλος πάντων, στο overworld, και επιστρέφω. Αν γίνει κάτι αξιοσημείωτο στη διαδρομή, θα σας το δείξω. Okay. Πάω λοιπόν για το ταξίδι της επιστροφής. Γκάις μου, αποφάσισα να δώσω τελικά τα items. Ό,τι μαζέψαμε στο έντσι, κάποια δικά μου που είχα εδώ πέρα και μου περίσευαν, να τα δώσουμε σε τσιφάντομ, σε base, σε πάνες και σε χάκι. Και ο λόγος είναι απλός, ότι χωρίς αυτά τα παιδιά το κανάλι δεν θα έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, και δεν θα ήμουν στο Zeroland. Έτσι, οπότε νομίζω τιμητικά για αρχή τα πράγματα πάνε σε αυτούς. Τώρα κάποια στιγμή, αν βρω πάλι λίγο χρόνο έτσι να σκοτώσω, θα πάω και θα μαζέψω και για τους υπόλοιπους. Λογικά θα δείτε αρκετά timelapse. Ο λόγος είναι ότι ήθελα να βγάλω πολύ γρήγορα επεισόδιο σήμερα και πρέπει να το κάνω αρκετά μικρό, γιατί συνολικά το υλικό που έχω στη διάθεσή μου είναι γύρω στις 2 ώρες. 2 ώρες θα προσπαθήσω να το συρρυκνώσω σε ένα timelapse. Αυτά. Παιδιά, ήταν ζόρικη διαδικασία. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαι διατεθειμένος να την ξανακάνω. Θα προσπαθήσω βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι on rec. Γιατί είναι πάρα πολύ ζόρι. Ήμουν όλη την ώρα στην πίεση και στην τσίτα, και όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείς να γράψεις κιόλας, δεν μπορείς να έχεις commentary. Είναι δύσκολο όταν είσαι πάνω στη μάχη να έχεις commentary. Θα το βάλουμε την ποιότητα με το που μπει μέσα. Θα το αφήσουμε κάπου εδώ. Για να βάλω κάτω αυτό και αυτό. Και να το εδώ. Ένα sign που θα γράφει. Γράψουμε πιο πάνω από κάτω. Θα του κάνουμε και καρδούλες. Ή να τις βάλουμε με κενό τις καρδούλες για να ξεχωρίζουν ότι είναι καρδούλες και ότι δεν είναι κάτι σαν κολομέρια κολλημένο, τέλος πάντων. Sorry, bad language. Πάμε να του δώσουμε αυτό. Το mending θα το εκτιμήσει. Είναι 26 diamonds. Θα τους δώσουμε από 6. Θα τους δώσουμε από 6 diamonds. Ξέρω ότι ο G θα εκτιμήσει περισσότερο τα tools, αλλά δεν θα τον εχάλει και μια armor. Θα του δώσουμε και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Μια full armor, ωραία. Κοίτα, ο G ήταν. Ο G με το base ήταν η πρώτη που. Πάρει και αυτό.
Ήταν η πρώτη που μιλήσαμε, ώστε μπήκαμε, ξέρω εγώ, για να πούμε Zeroland. Έλα πουλάκι μου όμορφο. Nice. Εδώ. Τι άλλο να το δώσουμε. Δώσουμε και μερικά iron. Σιγά τι να τα κάνει τα iron, θα έχει ένα κάρβο, αλλά okay. Απλά για να είναι λίγο πιο γεμάτο το κουτί του. Καταλάβατε ποιο κουτί, ε. Και έχουμε, θα δώσουμε και δύο τέτοια. Νομίζω αρκετά είναι. Νομίζω είναι ok. Nice. Αυτό ήταν για τον τσιφάτο. Πάμε να πάμε στο base. Αχ, γιατί δεν πήγα στο base πριν. Αυτό ήταν πιο κοντά μας στο base. It's ok. Κάτσε στο base. Πού να πάμε στο base. Θα πάμε στο πρώτο του σπίτι, στην πρώτη του κατοικία. Γιατί έχει φτιάξει και την άλλη το καινούργιο το σπιτάκι στο, πες το, στο νέο, στο flat, στο normal map. Ok. Πάμε να το βάλουμε κάτω στο chest room που έχει. Α, εδώ είμαστε. Ωραία, σειρά σου base. Βάλουμε και ένα sign. Και βρέχει. Επισκεφτήκαμε το σπίτι του base και βρέχει. Να, το μικρόφωνο, α, ευτυχώς δεν είναι mute το μικρόφωνο. Λοιπόν, έλυτρα. Diamonds. Γιατί δύο, έξι είπαμε. Gold. Iron. Τι να το δώσουμε αυτού. Δώσουμε το παντελονάκι, το fire protection. Chest plate. Ας το κάνει μόνο στο enchant. Είναι κολόφαρδος αυτός. Ένα stack. Ender pearls. Θα δώσουμε μερικά τέτοια. Βασικά του δώσω 4 για να δώσω και 3 στο high και 3 στον πάνες. Τι άλλο να του δώσουμε το base. Κοίτα, τα περισσότερα τα δώσα στον τζιφάντο. Να δούμε τι μας έχουν μείνει από tools. Ας του δώσω αυτό. Και αυτό. Ωραία. Ωραία. Ή βασικά αυτό το δώσουμε στο χάκι ή στο μπάνες. Ωραία. Νομίζω είμαστε ok και από τον base. Πάμε. Όλε. Πώς πάμε πίσω. Άντε τώρα να βρω το σπίτι του Πάνες. Άντε να βρω που πώς πάνε στο πλοίο του. Δεν θυμάμαι καθόλου τέτοια. Στο χάκι θυμάμαι που είναι το σπίτι του χάκι. Ναι. It's ok. Αν και μπορώ να το αφήσω. Να το αφήσω στο σπίτι του χάκι, γιατί ο Πάνες ακόμη δεν έχει τελειώσει τη βάση του. Οπότε ναι, πάμε να τα αφήσουμε έτσι κι αλλιώς. Z-team είναι αυτά. Οπότε αφήνω και τα δύο εκεί. Και τέλος. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι του Χάκιου. Αχ, τι ωραία που εδώ πέρα έχει σκέπη και δεν βρέχει. Λα, 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 λα. Κάπου από πάνω είναι το σπίτι του Πάνες.
που έχει αυτό το πλοίο το οποίο είναι έξω, σφινωμένο στο βράχο τέλος πάντων. Αλλά δεν θυμάμαι πως πάμε εκεί. Πρέπει να ανέβεις νομίζω από κάπου από τα νερά. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά οκ, okay, για να αποφύγουμε τυχόν πτώση και ρισκάρουμε το, τα items που έχουμε πάνω μας. Ναι, από εδώ πας στο spawner του Χάκη Mr. Αγκαλίτσας. Εμείς πάμε σπίτι του. Σπίτι του, στη βάση του, τέλος πάντων. Γι' αυτό πολύ όμορφο μονοπατάκι. Ναι. Και τι πήγα από εκεί, δεν ξέρω, με ρωτήσετε. Κάτσε ρε, κάτσε ρε, πού πάω ρε. Πού πάω ρε μάν μου. Μπερδεύτηκα, εντάξει, σκάστε. Πάω από εδώ. Ωραία, νομίζω εδώ είμαστε. Αχ, τι γλυκό μωρέ. Ωραία, θα το αφήσουμε εδώ πέρα, μες στη μέση. Να το δούμε το που θα μπει. Και έχουμε και λέμε ένα chest. Και μου ρίχνει ένας σκέλετο που θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Καρδούλα, καρδούλα. Και από κάτω γράφουμε Χάκι. Αχ, συγγνώμη, έρεψα. Ελίτρα για το Χάκι. Μπόου για το Χάκι. Γιατί ξέρω ότι το αρέσουν τα μπόου. 6 diamonds. Άντε, επειδή δεν θα τους δώσω πάρα πολλά, τους δώσω από ένα diamond επιπλέον. Και από ένα gold επιπλέον. Ακούω ένα σκέλετον. Θα του δώσω 8 ender pearls. 9 iron, 10 κάτω. Με κοροϊδία τώρα. Θα του δώσουμε 3 τέτοια. Θα του δώσουμε 3 τέτοια. Δε, συμβολικό. Το 3 δεν είναι. Εντάξει, μην το παρεξηγήσετε. Άντε τώρα. Χάρκι, πάρε 3 ρε. Τι να του δώσω εδώ, τι να το δώσω. Το πικ και το σόβελ. Πάρε το πικ. Μποτάκια. Δεν θέλω να ρίξω κανέναν εν τω μεταξύ και προσπαθώ να τα βγάλω όλα τσιμα τσιμα. Αλλά έδωσα πολύ καλό μπόου στο Χάκι, οπότε ναι. Και Χάκι, αυτό εδώ πέρα το δίνεις στο μπάνες. Έτσι. Βασικά να το βάλουμε πιο πίσω. Κι αν και το βρω θα του το πάω. Πάρε και σε αυτά, πάνες. Δωράκι. Ξέχασα να γράψω ότι είναι για πάνες. Nice. Κάναμε την καλή μας πράξη. Ωραία, πάμε να γυρίσουμε πίσω. Πάμε να γυρίσουμε στη βάση μας, guys μου. Και να κλείσουμε το επεισόδιο. Ωραία. Δεν ξέρω, πιστεύω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε, το διασκέδασα. Βέβαια, έχω λιώσει με πάρα πολλές ώρες μέσα στο σερβερ. Βλέπετε που έχουμε φτάσει στο MCMMO. Και αυτό είναι το τηλέφωνο, μισό.
Επιστρέψαμε στη βάση μας. Πάμε να αφήσουμε τα απομεινάρια. Αυτά τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, guys μου, επιστρέψαμε στη βάση μας. Κάποτε θα το κλείσω το επεισόδιο, να προλάβω να κάνω edit και να το ανεβάσω σήμερα. Αν δεν τα καταφέρω σήμερα Δευτέρα, θα το δείτε Τρίτη. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν να το δείτε, share, like, comment, subscribe αν δεν έχετε ήδη κάνει. Τα σχόλιά σας από κάτω, παιδιά. Πείτε μου τη γνώμη σας, πώς σας φαίνεται. Τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι να αλλάξουμε, τι όχι. Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιγραφή, όπως Facebook, Twitter, Twitch, Instagram και όλα αυτά τα social μπλεμπλίκια. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά σε όλους. Bye σας!